Πετάμε μέσα τα λέρι, τα βούτυρά μας, τις ζάχαρές μας, τα πάντα, αυγά, το χτυπάμε και κάνουμε μετά τα κουλουράκια μας, σε τι μορφή θέλουμε να κάνουμε. Αυτό είναι ένα ταχυζημουτήριο μικρό για μικρές ποσότητες ψωμιού. Γίνεται ζυμαράκι και το πάμε στην πλάση όπου το πλάθουμε. Θα σας δείξω και το μεγάλο και έχω κρατήσει λίγο μέχρι και 3 τσουβάλια αλεύρι, 50 κιλά, δηλαδή 150 κιλά. Και ζυμώνει. Αυτό εδώ περιστρέφεται. Ρίχνουμε το νεράκι μας μέσα. Και το ζυμώνει. Αφού του κάνουμε ζυμάρι, το αφήνουμε γύρω στη μία ώρα να ξεκουραστεί. Το βάζουμε εδώ. Θα σας δείξω. Έχω κρατήσει. Κάτι λιγαγωνικά σε άλλο. Έχω κρατήσει από λίγο ζυμαράκι εδώ να το δείτε. Το οποίο το ζυγίζουμε, σε τι βάρος θέλουμε και το πλάθουμε φρατζολίτσες και οτιδήποτε. Περιμένετε. Το κόβουμε, το κάνουμε μπαλάκια, ελάτε να δείτε. Και μετά μπορούμε να το κάνουμε σε ό,τι σχήμα θέλουμε. Εμείς αποφασίζουμε πώς θέλουμε να το κάνουμε. Η μία φρατζουλίτσα είναι αυτή εδώ, τώρα κολλάει λίγο γιατί είναι και γυμνωμένο. Έτσι. Το οποίο παίρνετε περισσότερο στο σπίτι σας και τρώτε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτοσχεδιάζουμε, παίζουμε. Πώς τα αγόρια πηγαίνουν ποδόσφαιρο και κάνουν τρίπλες, τα πάντα. Δεν τους δίνεις και κανένα κομμάτι να πιάσουν πως είναι το ζυμάρι. Θα το πιάσουν. Να κάνουμε και ένα... Τώρα κολλάει λίγο, γιατί έχει γίνει το ζυμάρι. Πώς γίνεται το τσουρεκάκι, τώρα δεν έχει γίνει καλό αυτό οπτικός. Μετά από εδώ, αφού το πλάσουμε, τα βάζουμε σε αυτά τα τελάρα. Το ψωμί πάνω. Πάνω χωράει 24 με 26 φρατζόλες. Μετά αφού το βάλουμε πάνω, το βάζουμε σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ λέγεται στόφα, στο φάρο. Όταν ανάβουμε το φούρνο, ο φούρνος μέσα έχει 3 καζάνια. Ανεβαίνοντας στη θερμοκρασία του φούρνου, ζεσταίνεται και το νερό. Βάζουμε το ψωμάκι μας εδώ, μέσα. Περάστε λίγο από εδώ να σας δείξω κάτι. Μην φοβηθείτε, δεν είναι τίποτα. Και από εδώ δημιουργούμε ατμό. Πρέπει να έχει μια θερμοκρασία μέσα γύρω 60 με 80 βαθμούς για να φουσκώσει το ψωμί. Και μετά αφού φουσκώσει πάνω σε αυτά, το παίρνουμε και φουρνίζουμε. Το ψωμί στο φούρνο περίπου μία ώρα το κρατάμε. Η θερμοκρασία του φούρνου είναι από 2,5 έως 2,15. Δεν έχει καμία σχέση όμως με την κουζίνα του σπιτιού μας. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν. Και μετά από μία ώρα ξεφουρνίζουμε. Και εφόσον εσείς παίρνετε το ψωμάκι για το σπίτι σας να φάτε. Ελάτε να σας δείξω και ένα άλλο ψωμάκι. Αυτό εδώ το ψωμάκι είναι το καταλληλότερο για την υγεία μας. Αυτό είναι το ψωμί της Βίβλου. Το βιβλίο της Βίβλου το αναγράφει μέσα αυτό. Αυτό γίνεται από τώρα και στα στατικά. Κριθάρι, σιτάρι, κεχρί, αλεύρι φασολιού, παίζουν. Το κεχρί είναι ένα είδος σπόρος. Πώς είναι το κριθάρι? Παρόμοιο. Έχει λινανόσπορο, μαγιά, μέλι, αλάτι από την νεκρά θάλασσα και παπαρονόσπορο. Αυτό είναι καλό για την υγεία μας και ειδικά κάνει πολύ καλό στο παχύαντερο. Έχει θρεπτικές ουσίες, θρεπτικά συστατικά. Είναι πάρα πολύ ωραίο ψωμί για την υγεία μας. Όχι ότι το άλλο ψωμί που τρώμε
Δεν είναι υγιεινό, προς Θεού, έτσι. Απλά έχει περισσότερα ρευτικά συστατικά αυτό εδώ. Λοιπόν, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μήπως έχω παρενήσει σε κάτι, ξέρω εγώ, έχετε καμιά απορία.